Petros is the game changer to the University of Georgia's program. Petros has been so amazing to me. He's taken me to a whole different level from where I started at, so it's been great. I really like the plan he had for me. Ο Πέτρος γενικά χαίρει με μεγάλης εκτίμησης εδώ. Petros wants to be the best. Ιουνίου 2018, Eugene, Oregon. Η αντρική ομάδα στίβου του Πανεπιστημίου της Georgia κατακτά για πρώτη φορά στην ιστορία της τον τίτλο στο κολεγιακό και πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών με 52 βαθμούς. There you go. Nice. Αν μπορείς να τον ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Πόση αλήθεια άραγε κρύβεται στις λέξεις του Αμερικανού συγγραφέα Zig Ziglar, ιδιαίτερα όταν καλείσαι να τις κοιτάξεις στα μάτια αναζητώντας το δικό σου πεπρωμένο. Ο πρώτος ο οποίος τόλμησε να ονειρευτεί αυτές τις στιγμές ήταν ο Κύπριος αρχιπροπονητής στίβου του Πανεπιστημίου Πέτρος Κυπριανού. Είχε προηγηθεί 3 μήνες νωρίτερα η κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη γυναική ομάδα του Πανεπιστημίου στον κλειστό στίβο, με τον 40χρονο προπονητή να παραλαμβάνει το βραβείο του κορυφαίου και στις 2 κατηγορίες. It is the best program in the country. Whether people want to accept it or not, University of Georgia has the best combined track and field program in the country, and that takes an army to accomplish. And I'm very grateful for my coaches, the staff, administration, everybody involved. And these kids deserve a lot more credit than that we're giving them. Petros is the game changer to the University of Georgia's program. He came in, he set a culture of success that the other coaches have not been able to replicate. So our track program has had some success, but nowhere near that level of success, especially on the national level. To see him build this program in such a short amount of time, from when he took it over to where it's at, you know, winning championships, both outdoor, indoor, men and women, it's unbelievable. I think it's just his mind towards track and field, what you have to do to win championships. He just knows what to do. He puts everyone in the right position. He does an incredible job recruiting, getting the best athletes at the University of Georgia so that they can be successful. Yeah, it's amazing. Petros wants to be the best. He wants to be surrounded by young men and young women that want to be the best as well. Μου άρεσε πάντα να μιλάω και να δουλεύω με τη δουλειά μου, χωρίς να χρειάζεται να πούμε περιττά λόγια. And Petros is a great organizer. He pays attention to detail. And so it's a mixture of a lot of things that come together that allow him to be ultra successful. Το μότο που έχουμε εδώ είναι Find Your Greatness, και για κάποιος να βρει το greatness υπάρχει μεγάλη δουλειά, πάρα πολύ σκληρή δουλειά, και οι επιτυχίες όλες αυτές έχουν έρθει λόγω των αθλητών μου, αλλά και της σκληρής δουλειάς και της εμπιστοσύνης που έχουν δείξει σε μένα, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα έπαιρνα προπονητικά βραβεία. Πρόποδες των βουνών της γαλάζιας κορυφογραμμής, κοντά στην εκβολή του ποταμού Οκόνη, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας της Γεωργίας, βρίσκεται η πόλη της Αθήνας. Η κλασική πόλη, όπως αποκαλείται, είναι άμεσα συνυφασμένη με την κουλτούρα των νοτιοανατολικών πολιτιών των ΗΠΑ. Γεμάτη με ήχους εναλλακτικού ροκ, ας μην ξεχνάμε ότι οι θρυλικοί R.E.M. έκαναν τα πρώτα τους βήματα στις μουσικές σκηνές της πόλης, αλλά και γαστρονομικών απολαύσεων έντονα επηρεασμένων από τις διαφορετικές καταβολές των πρώτων της κατοίκων, δεν κρύβει ούτε στιγμή το φιλήσυχό της χαρακτήρα. Η κομιτεία Clark έγινε πραγματικότητα στις 5 Δεκεμβρίου του 1801. 5 χρόνια αργότερα γεννήθηκε και επίσημα η πόλη με το όνομα Αθήνα, προς τιμή του κέντρου που άνθησε στην αρχαία Ελλάδα και ενέπνευσε την ανθρωπότητα. Λουσμένο στο άσπρο του το χρώμα, το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στέκει περήφανα στην οδοτό μας, διαδίδοντας μοναδικά μηνύματα μέσω του Αθηναϊκού Όρκου. Γιατί όπως λέει και το μότο του Πανεπιστήμιου της Georgia, να διδάσκεις, να υπηρετείς και να ασκείς κριτική επί της φυσικής τάξης των πραγμάτων. Το Πανεπιστήμιο της Georgia βρίσκεται διασκορπισμένο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης, περιτριγυρισμένο από πράσινο, ψηλά δέντρα και ακολουθώντας πιστά το μοντέλο των συγκροτημάτων της περιοχής με το νεοκλασικό στυλ και το χαρακτηριστικό καφετιτούβλο, το πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών δίνει στην πόλη της Αθήνας το ξεχωριστό της χρώμα. Η σιδερένια αψίδα, η οποία διαχωρίζει την κεντρική λεωφόρο από την Πανεπιστημιούπολη, κουβαλά τη δικιά της ενδιαφέρουσα ιστορία. Φτιάχτηκε το 1857 και αποτελούσε την πύλη του φράχτη που τοποθετήθηκε για να προστατεύει το βόρειο τμήμα της Πανεπιστημιούπολης από τα βοηδή. Πήρε το όνομά της ως αψίδα τον 20ο αιώνα, ενώ αποτελεί και το επίσημο έμβλημα του Πανεπιστημίου. Οι τρεις πυλώνες συμβολίζουν τη σοφία, τη δικαιοσύνη και τη μετριοπάθεια. Από το 1900 η παράδοση δεν επιτρέπει στους φοιτητές να περάσουν κάτω από την αψίδα παρά μόνο όταν αποκτήσουν το δίπλωμά τους. Λίγα μέτρα πιο πίσω βρίσκεται ίσως το ομορφότερο κομμάτι του Πανεπιστημίου της Georgia, τα προπήλαια. 27 Ιανουαρίου 1785, ο Άμπραχαμ Μπάλτουιν καταθέτει το καταστατικό για τη δημιουργία του πρώτου πανεπιστημίου στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στα χρόνια που ακολουθούν, το Πανεπιστήμιο της Georgia γίνεται το καμάρι της Αθήνας. Τα τελευταία χρόνια, εδώ σε αυτό το ιστορικό πανεπιστήμιο, διακρίνεται ένας Κύπριος προπονητής στίβου. Ο Πέτρος Κυπριανού έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα του, αναγκάζοντας τους συναδέλφους του και όχι μόνο αρκετές φορές να ψάξουν στο χάρτη για να βρουν που βρίσκεται η μικρή μας πατρίδα. Και λόγω της δουλειάς του, ο Πέτρος κάνει πιο γνωστή την Κύπρο. Γιατί ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει πολλά πράγματα για την Κύπρο. Θυμάμαι την πρώτη φορά που μου έκαναν interview, θυμάμαι το ESPN το 2010 ή 2011 ήταν, με ρώτησαν και τους είπα Cyprus. Και μου λέει Cypress. Cypress, το κυπαρίσι στα αγγλικά, και υπάρχει μια πόλη στην Καλιφόρνια, Cypress, και νόμιζαν ότι είμαι από εκεί και τους λέω όχι, είναι island nation, λέω, τους εξήγησα, και μετά όσο οι επιτυχίες έρχονταν τόσο περισσότερο έκαναν την έρευνα τους και έμαθαν που είναι η Κύπρος, και μετά, πιο μετά, όταν είχε έρθει και η Λεοντία, οπότε όταν άρχισε να κερδίζει η Λεοντία Καλένου τους τίτλους, τότε μας είχαν κάνει το δίδυμο από την Κύπρο, οπότε η Κύπρος έγινε πολύ πιο διάσημη, οπότε τώρα όλοι ξέρουν που είναι η Κύπρος. Συνέβαινε τόσο συχνά σε σημείο που είχα στο κινητό μου αποθηκευμένο τον παγκόσμιο χάρτη, και κάθε φορά τους έτυχανα. Εδώ είναι η Ευρώπη, εδώ είναι η Αφρική, πάνω από την Αφρική, ένα μικρό νησάκι που λέγεται Κύπρος. Και ίσως επειδή έβλεπαν ότι είναι κοντά στην Αφρική, νόμιζαν ότι είμαστε τριτοβάθμια χώρα που δεν υπάρχει βελτίωση, είναι η ανάπτυξη, και πολλές φορές με ρωτούσαν «Έχετε ηλεκτρισμό στην Κύπρο» ή «Έχετε οχήματα, δρόμους» και ήταν πραγματικά αστείες οι ερωτήσεις. Μπορεί να βλέπαν κάτι και να με ρωτούσαν «Το έχετε αυτό στην Κύπρο» που ήταν κάτι που χρησιμοποιούμε όλοι μας. Ήταν αστείο, αλλά εύχομαι με τον ερχόμενο μου στην Αμερική να βοήθησα να μαθευτεί η Κύπρος περισσότερο. I didn't know a lot about it, but as I began to get to know Petros better, I learned more about the culture, about the obligation and service to your country. And it's a very compelling story, and there are not too many individuals on our staff that have ever served in the military. And obviously we have a person that's done that, and I think it's brought a different perspective not only to the young people but also to fellow staff members. με 33 συνολικά τομικούς τίτλους στο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα, 56 στο Πρωτάθλημα της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας και 156 βραβεία All American, δηλαδή αθλητών και αθλητριών που πλασαρίστηκαν στην πρώτη τετράδα στο NCAA, ο Πέτρος Κυπριανού θεωρείται χωρίς υπερβολή ένας από τους κορυφαίους στον τομέα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, τιμώντας με τον καλύτερο τρόπο τα κυπριακά χρώματα. Η συνάντηση με την επίτιμη πρόξενο της Κύπρου στην Ατλάντα, Πολυξένη Πότερ, απλά επιβεβαίωσε το πιο πάνω. Πότε θα μας έρθει ο Στράφινς? Ενέρθω σύντομα. Είμαστε περήφανοι, πάρα πολύ περήφανοι, διότι αυτό το πράγμα που κάνει ο Πέτρος είναι δύσκολο. Πράγματι είναι δύσκολο για κάποιον που έρχεται από το εξωτερικό. Σε αυτές τις διάφορες εκδηλώσεις του αθλητισμού έχει μεγάλο συναγωνισμό. Δεν είναι, και αυτή είναι η μεγάλη χώρα. Ό,τι κάνεις εδώ στην Αμερική είναι πιο δύσκολο, διότι είναι αφάνταστος ο συναγωνισμός. Έτσι όταν κάποιος έρθει εδώ και δείξει κάτι ξεχωριστό, κάτι ανώτερο, αναγνωρίζεται. Αυτό είναι το καλό μας εδώ, ότι δεν έχει σχέση. Δηλαδή, άμα φέρνεις κάτι που δεν υπάρχει και το δείξεις στους άλλους, αναγνωρίζεσαι. Λόγω του ότι είμαι εγώ από Κύπρο και έχουμε και το ίδιο όνομα, σε όποιον συστηθώ θα μου πω πρώτα, αλλά έχουμε και άλλον Πέτρον εδώ. Ο Πέτρος Κυπριανού είναι διάσημος, είναι επιτυχημένος προπονητής κτλ. Οι φοιτητές του, οι αθλητές του που γνώρισα και οι Κύπροι και άλλοι έχουν τα καλύτερα να πούν για τον ίδιο. Γενικά φαίνεται ότι κάνει σπουδαία δουλειά στο πανεπιστήμιο και χαίρει γενικά εκτίμησης από όλους εδώ. Μια μικρή βόλτα στην πόλη είναι αρκετή για να διαπιστώσει κανείς το πάθος των κατοίκων της Αθήνας για το αμερικανικό ποδόσφαιρο. Τις μέρες των αγώνων, το ιστορικό κέντρο της πόλης βάφεται κόκκινο και πάλεται στους ρυθμούς των DAX, της επίσημης αγαπημένης ομάδας του Πανεπιστημίου. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως ανέβηκε και του ενδιαφέρον για τον κλασικό αθλητισμό, με τα αποτυπώματα των ιστορικών επιτυχιών στο Εθνικό Πρωτάθλημα να βρίσκονται σχεδόν παντού στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Πιο έντονα, στην είσοδο της κλειστής αρήνας Stegeman Coliseum, που φιλοξενεί κυρίως τους αγώνες καλαθόσφαιρας, με τεράστιες φωτογραφίες στην είσοδο, αλλά και στους τοίχους των αποδυτηρίων. Τα ονόματα των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του Πανεπιστημίου βρίσκονται ακόμη και στα γραφικά μονοπάτια που οδηγούν στο Spec Towns Track, όπως χαρακτηριστικά αποκαλείται το γήπεδο του Στίβου. Matter of fact, last year I was fortunate enough to be in Eugene and to watch us win a national championship on our men's side and then come so close on the women's side. So that experience being there in that environment was so rewarding. The great thing is I get to watch this, the only team I watch practice every day. As you can tell by my office, all I have to do is turn around. Γενικά στην Αμερική τα αθλήματα τα οποία φέρνουν λεφτά στους οργανισμούς έχουν και την περισσότερη σημασία, όπως το ποδόσφαιρο στην Κύπρο ή στην Ελλάδα. Επιτυχία είναι να κάνει συνηθισμένα πράγματα ασυνήθιστα καλά. Η ατάκα του Αμερικανού συγγραφέα Jim Rohn αποτυπώνει με τον πλέον εμφαντικό τρόπο τις μεθόδους που επιλέγει για να τελειοποιεί τη δουλειά του ο Πέτρος Κυπριανού. Το 2017 αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής στην κατηγορία γυναικών στον Ανοιχτό Στίβο. Φυσικά αυτή η όμορφη σχέση με τα βραβεία άρχισε το 2014, όταν έκανε δικό του τον τίτλο του καλύτερου βοηθού προπονητή στις γυναίκες, επιτυχία που επαναλήφθηκε το 2015. Οι προαναφερθέντες τίτλοι γίνονται ακόμη πιο σημαντικοί αν αναλογιστεί κανείς ότι προέρχονται μέσω ψηφοφορίας, στην οποία λαμβάνουν μέρος όλοι οι προπονητές των πανεπιστημίων. στην Αμερική το καλό είναι ότι και στην αθλητισμό αλλά και γενικά στην ζωή είναι η αξιοπρέπεια αλλά και η αξιοκρατία. Ξέρουν ότι δεν μπορώ να ψηφίσω κάποιον ο οποίος είναι φίλος μου ή είναι συγγενής μου, αλλά κάποιος ο οποίος υπάρχει αξιοκρατία στην ψηφοφορία. Οπότε αυτό με κάνει αρκετά χαρούμενο, γιατί ξέρω ότι αυτοί οι τίτλοι έχουν έρθει μετά από σκληρή δουλειά και λόγω των αθλητών. Eventually he would be a head coach, and we're just so glad that he's our head coach because he's led us to places in the NCAA championship that we're not familiar with, and that's among the nation's elite. And the run he's had at the national level has just been phenomenal. Το επιβλητικό γήπεδο Σάνφορντ άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του το 1929. Χωρητικότητας πέραν των 90.000 θέσεων, είναι το 11ο μεγαλύτερο γήπεδο στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Όταν αγωνίζονται οι Ducks είναι κατάμεστο, ξεχυλίζοντας από πάθος και αριθμό. Τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν από την έναρξη του πρώτου εντός έδρας αγώνα της σεζόν, οι πρωταθλητές και πρωταθλήτριες των διαφόρων αθλημάτων μαζεύονται στο κέντρο του γηπέδου και γνωρίζουν την αποθέωση. Χιλιάδες θεατές δημιουργούν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Πρώτη φορά που έχω μπει στη μέση του γηπέδου, όπως βλέπετε, το Sanford Stadium, μου είχε σηκωθεί τρίχα. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο, να με βραβεύουσαν όταν είχα πάρει το τιμητικό βραβείο ως προμονητής της χρονιάς στην Αμερική, στη μέση του γηπέδου μόνος μου και μετά το Ρίο. Κάτι το φοβερό, δηλαδή ήταν μια εμπειρία ζωής την οποία δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω, αλλά τη θυμάμαι τόσο δυνατά που μου έχει μείνει στο μυαλό για πολλά χρόνια. Ο αρχιπροπονητής του Πανεπιστήμιου της Georgia τιμήθηκε το 2018 και από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Στίβου μετά από εισήγηση της Ομοσπονδίας της Εσθονίας. Like Petros, I know we have someone that's going to play by the rules. He's going to represent his family, his country, and he's not going to do anything that would be embarrassing to anyone. Ένα προείστημα μου είχε στείλει η Γενική Διευθύντρια της Εσθονικής Ομοσπονδίας ότι έχω πάρει αυτό το βραβείο, ούτε καν το περίμενα, μη κάνει nominate η Ομοσπονδία η Εσθονική. Ακόμη μια τεράστια επιτυχία και αναγνώριση, ο ρόλος που του ανατέθηκε ως επικεφαλής στο δέκαθλο της ομάδας στίβου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Ιδιαίτερη επιβράβευση για τον Πέτρο Κυπριανού και οι προσκλήσεις που δέχεται από διάφορους αθλητικούς οργανισμούς στην Ευρώπη για παρουσίαση των προπονητικών του μεθόδων. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί έχω μπει σε διάφορες χώρες, αλλά όταν καταφέρεις να μπεις στην αμερικάνικη ομάδα είναι κάτι το πολύ exclusive που λέμε και εδώ, το μοναδικό, γιατί είναι πάρα πολύ competitive, πολύ καλοί προπονητές σε αυτήν η χώρα, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και να με διαλέξουν εμένα για αυτές τις θέσεις γενικά σαν coordinator των συνθέτων και ειδικά στο δέκαθλο το αγώνισμα που έκανα είναι μεγάλη τιμή για μένα και το ότι με εμπιστεύονται οι αθλητές, γιατί μέρος της επιλογής έρχεται από τους αθλητές. Είναι ένα τρίτο της εμπιστοσύνης έρχεται από τους αθλητές, οπότε οι αθλητές έπρεπε να διάλεγαν κάποιο όνομα και με διάλεξαν εμένα, οπότε πάρα πολύ τιμητικό. Ό,τι αξίζει όμως πονάει και είναι δύσκολο. Τον Ιανουάριο του 2004 πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφήσει στην άκρη το ρόλο του γυμναστή σε ποδοσφαιρικές ομάδες στην Κύπρο και να πάει στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τα πρώτα χρόνια στην Όμαχα της Νεμπράσκα ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Είχα βρει το πανεπιστήμιο στην Νεμπράσκα, Όμαχα, το οποίο ένας καθηγητής πανεπιστημίου εκεί της βιοκινητικής, ο Στεργίου, πρότεινε να πάω να δουλέψουμε μαζί. Δεν είχα υποτροφία, δεν μου έκανε κανένας πρόταση για υποτροφία. Είχα μαζέψει λίγα λεφτά από το ποδόσφαιρο και θα πήγαινα από μόνος μου να πληρώσω και δεν ήταν καν αρκετά για να πληρώσουν μία χρονιά, αλλά ρίσκαρα και είπα ότι θέλω μία αλλαγή. Η αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Όπως είπα, θυμάμαι ένας συμφοιτητής από τη Θεσσαλονίκη ήταν φοιτητής στην Όμαχα, ο Δημήτρης ο Κατσαβέλης, πρώην υψίστας, γιατί θυμάμαι με είχε βάλει στο σπίτι του και κοιμόμουν στο πάτωμα, επειδή δεν είχα που να μείνω. Δεν προχωρείς χωρίς βοήθεια, όπως και αν είναι, όσο μικρή και αν είναι η βοήθεια, είτε ένα κρεβάτι, ένα πιάτο φαΐ. Θυμάμαι, ήταν μέρες που δεν είχα να φάω. Οπότε θυμάμαι πηγαίναμε σε ένα εστιατόριο κάποιο Έλληνα και μας κερνούσε, αλλά δεν μπορούσα να πηγαίναμε κάθε μέρα. Πήγα μία φορά την εβδομάδα, οπότε βοήθησε πάρα πολύ. Οι θυσίες ήταν μεγάλες στην αρχή, αλλά ήξερα ότι με τη σκληρή δουλειά, ειδικά σε αυτήν η χώρα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Και πάντα αυτό που λένε εδώ, keeping it honest, θυσία με φιλότιμο. Εάν είσαι φιλότιμος, με σκληρή δουλειά, αυτή η χώρα σε προωθεί πάρα πολύ και το έχω δει πάρα πολλές φορές προσωπικά. Όλα ξεκίνησα στην Όμαχα. Για μένα σιγά σιγά ήρθαν επιτυχίες με πολλές θυσίες. Θυμάμαι, είχα τις αθλήτριες και τους αθλητές εκεί και έπρεπε να έκανα τα πάντα μόνος μου, γιατί δεν είχαν ούτε φυσιοθεραπευτήριο εκεί, δεν είχαν μέρος να κάνουν προπόνηση και έπρεπε να τους έπαιρνα μια μισή ώρα με το αυτοκίνητο από την Όμαχα στο Lincoln, το οποίο είχαν κλειστό γήπεδο. Στην Όμαχα ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, είναι +30 το average εκεί, οπότε δεν μπορούσαμε να κάνουμε έξω, οπότε πήγαιναμε στο γειτονικό πανεπιστήμιο με δανεικό αυτοκίνητο. Μεγάλο σταθμό στην καριέρα του και συνάμα τεράστια ευκαιρία, το Πανεπιστήμιο της Georgia. Μετά την Όμαχα είχα πάει στο Boise State University, το οποίο είναι στο Idaho, και είχα εκεί 2-3 Έλληνες και Κύπριους αθλητές, ο Ζαχαρίας ο Άρνος, ένας από τους Κύπριους που είχα, τριπλουνίστας, πρωταθλητής. Στα 3 χρόνια εκεί, όταν είχαμε κερδίσει το πρωτάθλημα το περιφερειακό εκεί, ήθελα λίγο ένα πιο δύσκολο, πιο μεγάλο challenge. Καλό πανεπιστήμιο, αλλά δεν ήταν στα μεγάλα σαλόνια που λέμε του πανεπιστημιακού αθλητισμού ή του παγκόσμιου πρωταθλητισμού. Οπότε είχε ανοιχτή δουλειά στο Πανεπιστήμιο της Georgia, εδώ που είμαστε, σαν βοηθός προπονητής για άλματα και σύνθετα. Οπότε είχα τότε πάρει τηλέφωνο τον τέος προπονητή και πρώην αφεντικό μου και του είπα θα ήθελα πάρα πολύ μια ευκαιρία, την δουλειά, και μου λέει δεν χρειάζεται να με ξαναπάρεις τηλέφωνο, ξέρω ποιος είσαι, θα επικοινωνήσω εγώ μαζί σου. Πέρασαν οι εβδομάδες και δεν επικοινωνούσε μαζί μου, οπότε ξαναπροσπάθησα και μου έδωσε ευκαιρία, είχα έρθει για επίσκεψη, μου έκανε το interview και πήρα τη δουλειά. Το 2008 πήρα την απόφαση. Θυμάμαι είχα οδηγήσει ένα φορτηγό με όλα τα πράγματα που είχα στο σπίτι και το σκυλάκι μου στα πόδια και οδηγήσαμε 33 ώρες από το Άινταχο. Φτάσαμε εδώ και την επόμενη μέρα ξεκίνησε δουλειά. 2008 μέχρι τώρα, 11 χρόνια. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία που μπορούσε να μου είχε δοθεί. Το 2015, ο Πέτρος Κυπριανού έγινε ο 14ος αρχιπροπονητής στην ιστορία του Πανεπιστημίου. Ήταν η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας μου. Θυμάμαι, έλεγα πάντα θέλω να γίνω αρχιπροπονητής πριν κλείσω τα 40 και ήμουνα τότε 38 αν δεν κάνω λάθος. Αλλά όταν μου έδωσαν την ευκαιρία, ο Greg McGarity, το αφεντικό μου τώρα, μου λέει αυτά είναι τα κλειδιά της Ferrari, πάρτην και μην την τρακάρεις. Θυμάμαι μου είχε πει για πλάκα φυσικά. Και εγώ μετά του είπα, δεν ξέρω τι σκεφτόμουν και του λέω σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου υπόσχομαι σε 3 χρόνια θα κερδίσουμε τον τίτλο. Και γελούσε. Δεν ξέρω γιατί το είπα, μεγάλη πίεση έβαλα και στον εαυτό μου, αλλά ευτυχώς τα καταφέραμε. Certainly we want Petros to be in this position for a long time. It doesn't surprise me that others are attracted to Petros, just like our other head coaches that are successful. There are other schools that want some of that action, but hopefully we have things in place that will ensure that his family will be happy, his children will be happy, and he'll be in an environment that really makes him feel like he can be successful in all areas. Ο βραβευμένος Κύπριος προπονητής ασχολήθηκε από πολύ μικρή ηλικία με το στίβο και το αγαπημένο του δέκαθλο. Πρωταθλητής σε πανκυπρίους και πανελληνίους αγώνες, προπονεί τα τελευταία χρόνια μερικούς από τους κορυφαίους του κόσμου στα σύνθετα. Τα σύνθετα είναι ένα πολύ περίπλοκο και πολύπλοκο αγώνισμα του στίβου και δυστυχώς δεν παίρνει πολύ αγάπη από το κοινό. Είναι, για μένα είναι ο βασιλιάς του στίβου, γιατί έχει να κάνει με 10 διαφορετικά αγωνίσματα, άλματα, ρήψεις, σπριντς, μεσαία αντοχή, και θέλει να είσαι μεγάλο ταλέντο για να επιτύχεις. Εδώ είναι ο Μάικολ Ουίμπο, είπαμε, σύζυγος τη Σάουνε Μίλερ. Δεύτερη προσπάθεια στα 2 μέτρα και 11 εκατοστά, θα περάσει. Είπαμε, εδώ και πολλά χρόνια γυμνάζεται με τον Κύπρο προπονητή, τον Πέτρο Κυπριανού στις ΗΠΑ. 2.17 σταμάτησε. Πολύ καλή προσπάθεια. Ήταν η προσπάθεια που είδαμε τώρα, η τρίτη αποτυχημένη στα 2.20. Ο Πέτρος Κυπριανού, ο Κύπρος προπονητής, μας τιμάει με τον καλύτερο τρόπο. Είναι σε αυτό το παγκόσμιο με 7 διαφορετικούς αθλητές. Ακριβώς. Είναι ο συντονιστής των συνθέτων στην ομάδα των ΗΠΑ. Ένας πολύ τιμητικός ρόλος. Αναλογιστούμε τη μια τεράστια χώρα όπως οι ΗΠΑ. Έχει δώσει αυτό το ηγετικό ρόλο σε ένα Κύπρο προπονητή. Ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι και για τον Ουίμπο είναι ένα μεγάλο μετάλλιο. Είναι το πρώτο του μεγάλο μετάλλιο στον ανοιχτό στίβο. Έχει στο έπταθλο κλειστού, όταν είχε καταλάβει την τρίτη θέση στον Μπέρμιχαμ. Και αυτό είναι το πρώτο του μεγάλο μετάλλιο. Και εδώ πέρα βλέπουμε τη σύζυγό του. Με το αργυρό μετάλλιο η κυρία Ουίμπο. Το ίδιο θα συμβεί τελικά και για τον σύζυγό της. Και η ξεχωριστή στιγμή φυσικά για τον Πέτρο Κυπριανού, για όλους μας, για αυτή την δουλειά που κάνει με τους αθλητές του και το παγκόσμιο αυτό μετάλλιο που κατακτά ο Εσθονός. Ο Μάικολ Ουίμπο, μετά από υπερπροσπάθεια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ντόχα, ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στο δέκαθλο. Ο Εσθονός πρωταθλητής έφτασε στη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, πετυχαίνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 8.604 βαθμούς. Και όλα αυτά, μία ώρα περίπου μετά το αργυρό μετάλλιο της συζύγου του, Σάουνε Μίλερ, στα 400 μέτρα. Η ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο αργυρό ζευγάρι του 17ου πρωταθλήματος στίβου, ξεσκονίζοντας τη βίβλο τον ρεκόρ του παγκοσμίου κλασικού αθλητισμού. Τελευταία φορά που συνέβη κάτι παρόμοιο ήταν στο μακρινό 1952 και στους Ολυμπιακούς του Ελσίνκι. Ένας από τους μεγαλύτερους δρομείς όλων των εποχών, ο Εμίλ Ζάτοπεκ έκοψε πρώτος το νήμα στα 5.000 μέτρα, ενώ λίγο αργότερα η σύζυγός του Ντάνα Ζάτοπκα κατέκτησε το χρυσό στον ακοντισμό. Αυτό που είναι φανταστικό για τον αθλητή είναι ότι είχε έρθει εδώ με 7.300 και βελτιώθηκε 1.200 βαθμούς στα 5 χρόνια, 6 χρόνια τώρα που τον γυμνάζω. Αλλά είναι ταλέντα οι οποίοι το έχουν μέσα τους. Είναι, φυσικά η Εσθονία είναι εθνικό αγώνισμα το δέκαθλους, ξανά από μικρούς, οπότε έχουν καλές βάσεις, αγαπάνε το άθλημα. I guess think more technical and I just think that's helped me become a more well-rounded decathlete, just being able to like observe them, see how they carry themselves, see what they do in practice. I think it's been a great help for me, especially coming in my first year I had Maicel Uibo. Η μεγαλύτερη μου χαρά και επιτυχία εδώ που είχα είναι ο Αμερικανός, ο Devon Williams, ο οποίος είχε κάνει 6.300 και ήταν στη σκιά της αδερφής του που ήταν πρωταθλήτρια Αμερικής στα Λίγκια, στο έπταθλο, και αυτός δεν ήταν τόσο καλός και τώρα οι όροι ανατράπηκαν και είναι αυτός στην δεκάδα του κόσμου και έχει κάνει 8.345. I'm really grateful for Petros. You know, he was one of the few coaches out of college that actually gave me a real chance to come be the person that I am now and the person I'm going to be. A lot of other coaches, they just saw what my numbers were out of high school and were like, oh, he's not a top guy, we only want the top guys. But Petros, the way he thinks, he saw that I had potential. And I just want to thank him for just giving me that chance out of high school and just still being able to be there for me. And I thank him so much. Τζανέιρο 2016. Ο Πέτρος Κυπριανού θα δει το όνομά του δίπλα σε ένα ακόμη σπάνιο στατιστικό. με 6 συνολικά αθλητές και αθλήτριες από 4 διαφορετικές χώρες, θεωρήθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου ως αριθμός ρεκόρ για ένα προπονητικό γκρουπ στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Ήταν 4 διαφορετικές χώρες, 6 αθλητές, κάθε μέρα φορούσα διαφορετική φανέλα χώρας, αλλά ήταν σαν όνειρο, δηλαδή μετά πέρασαν τα χρόνια και όταν το βλέπεις από έξω, από μακριά, είναι πολύ πιο εντυπωσιακό από ότι όταν ήμασταν εκεί, μέσα στο χωριό. Δεν ήταν τόσο μεγάλη υπόθεση σε μένα, μέχρι που ήρθαμε πίσω και τα βλέπαμε όλοι και ήταν μεγάλη υπόθεση να κάναμε αυτό που κάναμε. Και το γεγονός ότι ήταν μικροί σε ηλικία αθλητές, εκτός της Λαβέρν που ήταν η πιο μεγάλη, 32 αν δεν κάνω λάθος ήταν τότε, ήταν όλοι στο πανεπιστήμιο και αυτό ήταν το πιο μεγάλο γεγονός που έκανε εμένα εντύπωση, πόσο παθιασμένοι ήταν με την Ολυμπιακή ιδέα και όλοι μας έλεγαν, όλοι έμαθαν το πανεπιστήμιο επειδή είχε 6 αθλητές στην ομάδα οι οποίοι αγωνιζόντουσαν στο Ρίο. Πάμε στην Orji από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 20 ετών και αυτή κάνει μεγάλο άλμα. Κοιτάξτε που έχει προσγειωθεί η Αμερικανίδα. Λευκή σημαία και για αυτήν, έγκυρο άλμα. Ένας τελικός που ξεκίνησε ιδανικά με μεγάλες επιδόσεις, μεγάλα άλματα. Να εδώ η Orji, εδώ Πέτρος Κυπριανού, ο Κύπρος προπονητής, τον βλέπουμε να πανηγυρίζει στο Πανεπιστήμιο της Georgia. 14,71. Μεγάλη επίδοση. Η Κεντούρα Όρτζη στην πρώτη της προσπάθεια στον τελικό του τριπλού στους Ολυμπιακούς του Ρίο προσγειώνεται στα 14 μέτρα και 71 εκατοστά, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ Ηνωμένων Πολιτειών. Για μόλις 3 εκατοστά χάνει το χάλκινο μετάλλιο, καταλαμβάνοντας την πολύ τιμητική 4η θέση. Yeah, so my Rio experience was amazing. Coming to college, I didn't think that I would be capable of going to the 2016 Olympics as a sophomore. I was pretty young and thought maybe I would be hoping for the 2020 Olympics instead of 2016. But the training worked really well with Petros, and being there, I was super nervous because the people I competed against were people I used to look up to, that I just like imagined being there, and then it was crazy because I was competing against them now. I wasn't just looking at them on TV. So I was very nervous, but super excited, and I performed really well. I was overall happy because at that time I had broken the American record, first I've ever jumped, and I know that a lot of people look at it as a negative because I was so close to a medal, but I see it as a positive because I didn't even think I would be at the Olympics. I didn't think that I would jump that far. I didn't think that I would have finished that high. So just overall, it was just an amazing experience, and I was so happy with the way I performed. Βελτιώθηκε πάρα πολύ σύντομα, οπότε σαν δευτεροετής του Πανεπιστημίου βρέθηκε στο Ρίο, το οποίο για έναν 20χρονο είναι σοκ. Αλλά η Keturah έχει κάτι πολύ που την κάνει πάρα πολύ competitive. Ο πατέρας είναι από Νιγηρία, οπότε είχε μεγαλώσει με κάποιες αξίες σκληρής δουλειάς. Θυμάμαι μας έλεγε ότι έπρεπε να καθαρίζει χιόνι από τον γκαράζ για να παρκάνουν τα αυτοκίνητα, τα φύλλα. Οπότε όταν ένας αθλητής μεγαλώσει με τέτοιες αξίες, όταν πας σε ένα μεγάλο αγώνα σαν τους Ολυμπιακούς, δεν θέλεις να αφήσεις την ευκαιρία να φύγει από σένα. Οπότε ήξερα και είχαμε μιλήσει πολλές φορές ότι στα άλματα και στις ρήψεις το πρώτο άλμα είναι που ας πούμε κόβει τα πόδια των συναγωνιστών σου. Οπότε μπήκε μέσα χωρίς να φοβηθεί και πλάκα ήταν ότι μπήκε τελευταία στον τελικό. Μας είχε φοβήσει εκεί λίγο. Αλλά ήξερα ότι ήταν έτοιμη φυσιολογικά, το σώμα της ήταν έτοιμο να ανταποκριθεί για μεγάλα άλματα. Οπότε μπήκε χωρίς να φοβηθεί και έβγαλε το μεγάλο άλμα. Η 24χρονη Αμερικανίδα με μόνιμη παρουσία στις μεγαλύτερες διοργανώσεις στίβου έχει 8 συνολικά τίτλους στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα. Πέτυχε 2 φορές ρεκόρ Ηνωμένων Πολιτειών στο τριπλού, ενώ τιμήθηκε για τα επιτεύγματά της και με το περίφημο βραβείο Μπάουερμαν το 2018, το οποίο απονέμεται στον κορυφαίο αθλητή ή αθλήτρια στίβου στο κολεγιακό πρωτάθλημα. Τον Ιούλιο του 2019 η Orji έγινε η πρώτη γυναίκα αθλήτρια με 4 διαδοχικούς τίτλους στο τριπλούν στο Εθνικό Πρωτάθλημα Στίβου της Αμερικής. Because I know that USA really struggles with the triple jump, But Petros is a European coach, and I feel like that's why I've been able to do very well with him. And so just learning technique, I think, is really important. And then also, since America is so big in sprints and other jumps, people would want to stay in those events. So nobody really wants to be a triple jumper, because when you turn on TV, you see Allison Felix, you see Justin Gatlin, you see all these sprinters. You don't really see triple jumpers. So I think a lot of the attention is drawn towards those sprint events. And so a lot of Americans don't even stay in the event. Για τη Λεβέρν Σπένσερ, η αναμνήση από το στάδιο Γκενιάο του Ρίο, γεμάτη συγκίνηση και περηφάνεια. Στα 32 της χρόνια έγινε η πρώτη αθλήτρια από τη μικροσκοπική Αγία Λουκία που πέρασε σε τελικό Ολυμπιακών Αγώνων, καταλαμβάνοντας την πολύ τιμητική επιθέση στο ύψος με 1,93. Η 20 Αυγούστου 2016 ήταν μια ξεχωριστή μέρα για το νησάκι της Καραϊβικής, καθώς όλοι σχεδόν οι κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, παρακολουθώντας με κομμένη ανάσα την προσπάθεια της Spencer. Λίγους μήνες αργότερα η έμπειρη ψίστρια έγινε και γραμματόσημο ως ένδειξη αναγνώρισης για τα κατορθώματά της. Παρόμοιες στιγμές και τον Απρίλιο του 2018, μετά το ιστορικό πρώτο χρυσό μετάλλιο της Αγίας Λουκίας σε κοινοπολιτιακούς στη Χρυσή Ακτή, η Spencer για μία ακόμη φορά έγραψε ιστορία ως η πρώτη αθλήτρια από τη χώρα της που ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στη συγκεκριμένη διοργάνωση, πετυχαίνοντας επίδοση 1,95. Η άφιξή της στην Αγία Λουκία καλύφθηκε ζωντανά από τα τοπικά μέσα, ενώ έγινε δεχτή με τιμές και ενθουσιασμό. I was really excited. I was a little disappointed that I didn't medal, but at the same time I was happy that I was able to make history, you know, just being the first person from Saint Lucia to actually make the finals and place sixth. You know, coming from a small country, people always feel like you can't really achieve, you know, with limited resources and you don't have everything behind you. So I know my country was supporting me, and everyone was up early in the morning watching the high jump and had high expectations of me. So some people were disappointed that I didn't medal, but at the same time, you know, they were happy that I was able to be one of the athletes in the finals. At least they had someone to, you know, look forward to in the finals, and I at least, you know, create history for St. Lucia. So I was really happy about that. Είμαι προπονητής της σχεδόν 10 χρόνια τώρα. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, και αυτό που την διακρίνει είναι η σταθερότητά της και σε μεγάλους αγώνες, αλλά το γεγονός ότι μπαίνει τελικούς σε μεγάλα πρωταθλήματα κάθε χρόνο, κάνει και κάτι καλύτερο, με αποκορύφωμα τους Ολυμπιακούς του Ρίο, που ήταν η πρώτη αθλήτρια από τη χώρα της που μπήκε σε Ολυμπιακό τελικό και μπήκε σε εξάδα. He sees things. It's like he's watching a jumper move in slow motion when they jump in real life, and he can quickly see a jump, dissect it, and say you need to do X, Y, Z, and it comes to him quickly. So he's so technically gifted to see these things. I love watching, observing him coach student athletes during the competition, and how he sees, you know, he's seeing it, like I said, in slow motion. It's amazing to watch. I'm from Cyprus, and I honestly love my country. It's beautiful there. But when I was senior in high school, I have been offered a couple of scholarships here in the US, so I visited schools in different states. But when I visited Georgia, I don't know, it was something about Georgia that really impressed me and touched me. Για να αντιληφθεί κανείς το εκτόπισμα που έχει το όνομα της Λεοντίας Καλένου στο Πανεπιστήμιο της Georgia, θα πρέπει να βρεθεί στα γραφεία της προπονητικής ομάδας του Στίβου, στην κλειστή αρίνα του Κολοσσίουμ, στο τεράστιο πάνελ που διακοσμεί την είσοδο, δίπλα σε κορυφαία ονόματα του παγκοσμίου κλασικού αθλητισμού, όπως η χρυσή νικήτρια των 400 μέτρων στο Ρίο, Shaune Miller από τις Μπαχάμες, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Λονδίνου και παγκόσμιος πρωταθλητής της σφαιροβολίας Ρις Χόφα, αλλά και η σπουδαία τζαμαϊκανή σπρίντερ Τέπι Φέρκιουσον, βρίσκεται η φωτογραφία της Λεοντίας. Με 3 συνολικά τίτλους στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, μέχρι και την αποφύτισή της το 2016, πήρε δικαιωματικά μια θέση στο Hall of Fame. Θυμάμαι, το Hall of Fame ήταν ένα έξτρα κίνητρο για μένα. Όταν είχα πάει αρχικά Αμερική και βλέπα τους αθλητές που ήταν ήδη στο Hall of Fame, διαβάζα για τις επιτυχίες τους, ήταν κάτι που με έκανε να νιώσω θαυμασμό για αυτούς και νιώθα επίσης και θάρρος. Έτσι ήθελα και εγώ με τη σειρά μου σε κάποια φάση ίσως να αποτελέσω πηγή έμπνευσης για κάποιους άλλους πιο νέους αθλητές. Και για μένα το ότι βρίσκομαι στο Hall of Fame είναι πολύ τιμητικό, γιατί παρόλο που έφυγα από την Αμερική, άλλαξα χώρα, έφυγα από το Πανεπιστήμιο, είμαι στην άλλη άκρη του κόσμου, ένα κομμάτι δικό μου παραμένει εκεί στο Πανεπιστήμιο. Με το που ήρθε εδώ και άρχισε να βγάζει καλές επιδόσεις και στην αρχή νομίζω ξεκίνησα με 1,88, ήταν η μεγάλη της, πρώτο μεγάλο άλμα το 2015, αν πιστεύω, 2014. Ιανουάριος του 2014 έχει κάνει 1,88 για πρώτη φορά και τότε άρχισαν όλοι να βλέπουν ότι είναι η μεγαλύτερη άλτρια που όλοι αυτήν έβλεπαν σαν πρότυπο. Οι αγώνες του Ρίο ήταν και η πρώτη παρουσία της Κύπρας πρωταθλήτριας σε Ολυμπιακούς μετά το πανκύπριο ρεκόρ που πέτυχε στο ύψος με 1,93. Η Ολυμπιάδα αποτελεί όνειρο του κάθε αθλητή και έτσι και για μένα ήταν ένα όνειρο ζωής. Στην Ολυμπιάδα δεν τα πήγα όσο καλά θα ήθελα λόγω κάποιων τραυματισμών, αλλά δεν πάβει να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία που την έζησα και θα έχω να θυμάμαι για πάντα. Επίσης στην Αμερική βελτίωσα την ατομική μου επίδοση, το 1,93 που όπως είπατε είναι πανκύπριο ρεκόρ. Η Λεοντία τότε κατάφερε ενώ ήταν φοιτήτρια εδώ να πάει στους Ολυμπιακούς στη Βραζιλία. Και ήταν και σημειοφόρος νομίζω της Κύπρου στην τέλεια της λήξης. Σίγουρα την βοήθησε πάρα πολύ το πρόγραμμα και ο Πέτρος ο ίδιος. Το κλίμα με βοήθησε έτσι ο ανταγωνισμός να βελτιωθώ περισσότερο. Τα αδέλφια Ντέβον και Κέντελ Βίλιαμς έγραψαν υπό τις οδηγίες του Πέτρου Κυπριανού τη δική τους ιστορία στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα, καθώς έγιναν τα πρώτα μέλη της ίδιας οικογένειας που πανηγύρισαν τον τίτλο στα σύνθετα. Η Κέντελ κατέλαβε μάλιστα την 6η θέση στο πένταθλο στο παγκόσμιο κλειστού στο Portland το 2016, ενώ είναι η μοναδική αθλήτρια με 4 σερί τίτλους στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα και 7 συνολικά. Στο μεγάλο ραντεβού του 2019 στην Ντόχα, η Αμερικανίδα επταθλήτρια κατετάγει 5η με 6.415 βαθμούς. He was a tough coach and that I was going to have to push myself, but I know that he knows what he's talking about, so I'm willing to trust him and follow his training plan. We started this when I was about 8 years old, she was about 7, and we've just been on the same team for our whole life. We definitely are like a family. My brother is a year and a half older than me, so he actually came to college first and was able to work with Petros, and I was able to see how Petros was able to improve him in just a short amount of time, and so that's what inspired me to even want to come to Georgia in the first place. And so winning the NCAA titles at the same time, senior year was just such like a magical ending, and so Petros has been really close with my parents, my grandmother, and then obviously me and Devon, so it's been a good time with the three of us. Αν και βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την ιδιαίτερη του πατρίδα, ο Κυπριανού φροντίζει να ενημερώνεται για τον κυπριακό στίβο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που βοήθησε Κύπριους και Ελλαδίτες αθλητές και αθλήτριες να εντοπίσουν το σωστό πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω η Κύπρος είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο και όλα ξεκινάνε από την κάλυψη του αθλήματος. Εγώ πιστεύω στην Κύπρο υπάρχει καλύτερη κάλυψη αυτή τη στιγμή από ό,τι στην Αμερική στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που δεν χρειάζεται να πληρώσεις να δεις στίβο. Στην Αμερική πρέπει να πληρώσεις συνδρομή για να δεις το στίβο, δεν πρέπει να είσαι στιβικός. Η Κύπρος επιτέλους έχει φέρει μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό κλειστού επίπεδο και το έχει δείξει κρατική τηλεόραση ή οτιδήποτε μέσω μαζικής ενημέρωσης. Ο κόσμος μαθαίνει, ο κόσμος προσπαθεί να καταλάβει το άθλημα και πιστεύω ότι μέσω της Ομοσπονδίας που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά από ό,τι βλέπω από μακριά και βλέποντας πώς αντιμετωπίζει και με τη συνεργασία που είχα εγώ και με την Λεοντία την Καλένου αλλά και με τον Αλεξάνδρο Πουρσανίδη μέσω της Ομοσπονδίας, βλέπω ότι υπάρχει πάρα πολύ καλή θέληση για να δημιουργηθεί ένα πολύ πιο ψηλό επίπεδο. Τα ύφη και τα έθιμα που συνοδεύουν τις αθλητικές εκδηλώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κουβαλούν μόνο τη δικιά τους ιστορία, αλλά τηρούνται με βλάβεια στο πέρασμα των χρόνων. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις μασκότ. Στο Πανεπιστήμιο της Georgia, το άσπρο πούλτοκ με το όνομα Άκα έχει περίοπτη θέση στις καρδιές όλων. Από τη δεκαετία του 50 αποτελεί την επίσημη μασκότ όλων των ομάδων. Ζυμώνει στη Σαββάνα και κάνει το μακρινό ταξίδι των 5 ωρών μέχρι την Αθήνα για να παρευρεθεί στους εντός έδρας αγώνες του ποδοσφαίρου. Γνωρίζει την αποθέωση σε κάθε αγώνα, με πολλούς θεατές να μην διστάζουν να φωτογραφηθούν μαζί του. Κάτω από τις κερκίδες του γηπέδου Σάνφορντ υπάρχει μάλιστα και νεκρόπολη, εκεί όπου αναπαύονται όλοι οι πρόγονοι του ΆΚΑ που διετέλεσαν μασκότ των ομάδων του Πανεπιστημίου. Το ταξίδι στην κλασική πόλη της Γεωργίας ήταν αναμφίβολα μια τεράστια και ξεχωριστή εμπειρία. Συνομιλώντας με επιτυχημένους εκπροσώπους του αθλητισμού, συνειδητοποιείς ότι οι πραγματικές αξίες της ζωής είναι απόλυτα συνυφασμένες με τις λέξεις απλότητα και ταπεινοφροσύνη. Γιατί, όπως λέει και το σλόγγαν του Πανεπιστημίου, να διδάσκεις, να υπηρετείς και να ασκείς κριτική επί της φυσικής τάξης των πραγμάτων.